θα σου μιλήσω για το πώς θα επιλέξεις την πολεμική τέχνη ή το μαχητικό σπορ που θέλεις να ασχοληθείς. Με το σωστό, κατά την κρίση μου, τρόπο. Ποιος είμαι εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή απέναντι από σένα και λέω ότι έχω την κρίση, ας πούμε. Όπως είπα, είμαι επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών, ασχολούμαι 46 χρόνια με πολεμικές τέχνες. Έχω 6 μαύρες ζώνες και πολλές πιστοποιήσεις σε διάφορα συστήματα. Έχω κάνει και μαχητικά αθλήματα, υπήρξα αθλητής του Thai Boxing, του Kickboxing και αυτά. Οπότε θεωρώ, κατά την κρίση μου μετά από πάρα πολλά χρόνια, ότι είμαι σε θέση να μπορέσω να πληροφορήσω εσένα ή οποιονδήποτε άλλον θέλει να ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες με τον σωστό τρόπο. Η αρχή γίνεται από το ότι σκέφτηκα να κάνω αυτά τα βίντεο και να μιλάω στον κόσμο, να μιλάω σε εσένα δηλαδή γενικά, σε αυτόν που θέλει να ακούσει κάποια πράγματα, γιατί αυτά τα πράγματα τις περισσότερες φορές τα συναντάω όταν είμαι έξω και δηλώνω ότι είμαι δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Όλοι με ρωτάνε τι να κάνω, ποιο είναι το σωστό, τι είναι εκείνο. Βάσει της κρίσης μου ή βάσει της εμπειρίας μου που έχω με τα τόσα χρόνια που έχω ασχοληθεί και συνεχίζω να ασχολούμαι, το σωστό έχει να κάνει με το τι ψάχνεις πραγματικά να βρεις. Οι περισσότεροι πηγαίνουν με τη λογική ότι θέλουν να κάνουν μαχητικά σπορ ταυτόχρονα με άθληση, κίνηση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους φέρει και μια ευεξία ή μια σωματική βελτίωση. Και σωστό είναι, γιατί κανένας δεν μπορεί να σου πει ότι αυτό που κάνεις εσύ είναι λάθος να το κάνεις. Από τη στιγμή που σου αρέσει εσένα να το κάνεις, είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό όμως που οφείλω να σου πω εγώ είναι ότι κάνοντας ένα μαχητικό σπορ δεν έχεις αυτό άνοιγμα. Είναι εντελώς διαφορετικά από τη ρίζα μου αυτά τα πράγματα, τα οποία ουσιαστικά δεν σε βοηθάνε. Θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, να έχεις πάρα πολύ καλή εμπειρία για να μπορέσεις να μεταφέρεις όλα αυτά τα πράγματα στον δρόμο, ώστε να έχεις μια καλή αυτοάμυνα. Απ' την άλλη, υπάρχουν τα συστήματα ή οτιδήποτε άλλο κάνω. Εγώ διδάσκω μουντζού αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο, διδάσκω και φιλιππίνο boxing, τα οποία από άοπλα, τα οποία πιστεύω βάσει τη κρίση μου μετά από τόσα χρόνια, ότι είναι πάρα πολύ αποδοτικά στον δρόμο. Το μουντζού, λίγο πολύ το ξέρετε όλοι. Ουσιαστικά είναι πυγμαχία, αλλά με κινέζικο τρόπο. Δηλαδή τι κάνει, πάλι boxing κάνεις, αλλά το κάνεις με άλλο τρόπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος να τον εφαρμόσεις στον δρόμο. Το ίδιο είναι και το φιλιππίνο boxing. Η ίδια νοοτροπία, η ίδια τεχνοτροπία. Είναι σαν να κάνεις πυγμαχία, απλά ό,τι απαγορεύεται στην πυγμαχία να το κάνεις, το ίδιο πράγμα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και στον δρόμο. Άλλο πράγμα. Όταν ασχοληθείς ή αποφασίσεις να ασχοληθείς με κάτι, οι περισσότεροι ή εσύ, ας πούμε, αποφασίζεις με τι κριτήρια αποφασίζεις. Με το τι σου αρέσει, τι έχεις δει, πόσο όμορφο είναι, ασχολήθηκες ποτέ με να δεις με το πόσο πρακτικό είναι ή αυτό που σου αρέσει είναι κάτι το οποίο είναι επάνω στα δικά σου δεδομένα, δηλαδή μπορείς να το κάνεις, βοηθάει το σώμα σου, μπορεί να σου αρέσει να κάνεις τίποτα, γιατί όχι. Αλλά ουσιαστικά το σωματότυπό σου, η ηλικία σου ή οτιδήποτε άλλο σε βοηθάει να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσες να ασχοληθείς κάνοντας αυτό το πράγμα, εντάξει, και να το κάνεις απλά σαν χόμπι. Να το κάνεις. Μην πιστεύεις όμως ότι έχεις αυτό άμυνα, ή μην απατάς. Οποιοσδήποτε σωστός δάσκαλος θα πας για να ασχοληθείς με αυτό το θέμα, ο ίδιος ο δάσκαλος από τη στιγμή που είναι σωστός, έτσι, από τη στιγμή που θα σε βλέπει ότι μπορείς να κάνεις, θα σου πει ότι ξέρεις, δεν έχεις αυτό άμυνα. Οι τέχνες δρόμου αναπτύσσονται από την αρχή σε αυτό το πράγμα. Να το κάνεις. Δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνεις φυσική κατάσταση, ανοίγματα, άρα να το κάνεις. Όλοι ξέρουν ότι η γλωσσία στον δρόμο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Να το κάνεις. Αυτό μπορούν να το κάνουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν 20-30 χρόνια προπόνηση και τα πόδια τους δουλεύουν πιο γρήγορα από τα χέρια τους. Εσύ πιστεύεις ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα να το κάνεις? Δεν νομίζω. Ειδικά όταν περνάει η ηλικία και ανεβαίνει και αλλάζουν τα πράγματα. Η καθημερινότητά σου είναι τέτοια η οποία δεν σου επιτρέπει να κάνεις αυτό που θα έκανε ένας επαγγελματίας δάσκαλος πολιτικών τεχνών, ο οποίος ασχολείται καθαρά μόνο με αυτό. Και ουσιαστικά είναι η δουλειά του και βελτιώνει τον εαυτό του γιατί ασχολείται απλά με αυτό. Να το κάνει. Εσύ σκέψου την καθημερινότητά σου. Αυτό που κάνεις σου επιτρέπει να ασχοληθείς τόσες ώρες ώστε να φτάσεις στο επίπεδο που βρίσκεται αυτός? Δεν πιστεύω. Απλά πιστεύω ότι θα έπρεπε από τη στιγμή που και τα πράγματα έχουν αλλάξει και γίνονται δύσκολα,
Δεν είναι η Ελλάδα, ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε η Αθήνα. Καμία σχέση το πώς υπήρχε πριν 30-40 χρόνια με την καθημερινότητα και δικιά μας. Τα βλέπετε, τα ακούτε, κάθε μέρα συμβαίνει κάτι. Όχι μαχαιρώσαν κάποιον, όχι κλέψαν κάποιον, όχι κάναν ό,τι κάνουν. Άρα πηγαίνουμε στη λογική ότι αυτά που θα πρέπει να κάνετε θα πρέπει να είναι γρήγορα, πρακτικά, να μην χρειάζονται κόπο, να εφαρμόζονται άνετα από σένα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει. Πώς θα το πω. Δεν υπάρχει χρόνος έξω. Ο άλλος επιτίθεται, δεν περιμένει. Δεν είναι σαν τη λογική όταν κάνει μαχητικό σπορ που βρίσκεσαι κάπου και έχει μια υπανάληψη κάποιων πραγμάτων. Ακόμα και στι πολιτικέ τέχνε, όταν ασχολείσαι και κάνει προπόνηση μέσα στη σχολή, επαναλαμβάνει κάποια πράγματα και είναι όπω τι ταινίε. Είναι όπω τι ταινίε. Πολύ πλάκα. Είναι όπω τι ταινίε. Δηλαδή τι. Ξαναμπαίνει, ξαναβαράει την δουλειά, ξαναβαράει την δουλειά. Και προσπαθεί εσύ να μάθει τον τρόπο ώστε να βγάλει τα μπλοκ, να βγάλει τι επιθέσει που χρειάζεσαι, να τα κάνει έτσι, αλλά έχει επανάληψη. Στον δρόμο δεν υπάρχει αυτό. Στον δρόμο όλο σου λέει μία, δεν του ξαναπεί έλα ξανά, γιατί δεν με βόλευε ή δεν μπορούσα ξανά έλα να το ξανακάνω. Πρέπει να γίνει μία φορά και να τελειώνει. Επίσης, δεν μπορεί να έχει την επιλογή του ένα, δύο ή τρία. Μπορεί να είσαι τυχερό και να μαλώσει με έναν, αλλά μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Θα μπορούσε όλα αυτά που πιστεύει ότι σου δείχνει ή αθλείσαι ή κάνει, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Ναι. Πιστέψτε με από την εμπειρία μου, σα λέω όχι. Σας λέω όχι. Έχω εμπλακεί πάρα πολλές φορές σε διάφορα περιστατικά να το κάνεις και έχω τραυματιστεί πάρα πολλές φορές, παρόλο την εμπειρία μου, έχω τραυματιστεί ή έχω χτυπήσει πάρα πολλές φορές να το κάνω. Και αυτό γιατί. Γιατί σε κάποιες φάσεις είχα σωστούς δασκάλους και προχωρούσα και τα πράγματα πηγαίνανε καλά και σε κάποιες φάσεις είχα λιγότερο σωστούς δασκάλους και τα πράγματα που μου δείχνανε δεν γινόταν. Τη ρεαλιστικότητα τη βρήκα πριν 25 χρόνια όταν ξεκίνησα να κάνω γουτσού, το οποίο τότε δεν ήξερε κανένας, και είχε τη λογική του να μου δείξει πόσο γρήγορα μπορώ να χτυπήσω κάποιον ώστε να τελειώνω και να προστατεύσω τον εαυτό μου. Άρα, κατά βάση, η επιλογή ή οτιδήποτε κάνεις πάνω σε αυτό με πολεμική τέχνη ή μαχητικό σπορ έχει να κάνει με το τι σου αρέσει εσένα. Παρόλο με αυτά που θα σου πω εγώ, ή παρόλο ότι θα σου πει κάποιο άλλο, εσύ θα επιλέξει να κάνει κάτι που σου αρέσει. Θα το κάνεις. Αυτό όμω δεν θα πει ότι είναι και το σωστό για να μπορεί να το κάνει. Συνήθω αυτά που παράγουν σπορ προϋπήρχαν σαν πολεμικέ τέχνε. Το τέκοντο έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Πριν γίνει Ολυμπιακό άθλημα, ήταν τεχνική αυτοάμυνα. Και ακόμα υπάρχουν δάσκαλοι που το διδάσκουν σαν τεχνική αυτοάμυνα. Ποιο τέκνο τότε να μάθεις. Αυτό που ουσιαστικά σε βάζει στο ρίγκ ή στο τατάμι για να παίξει τους αγώνες ή το τέκνο τότε που σου προσφέρει την αυτοάμυνα. Άρα η επιλογή, μία ή άλλη είναι δικιά σου, να το κάνεις. Αλλά μην πιστεύεις ότι μαθαίνοντας μαχητικά σπορ μπορείς να έχεις αυτοάμυνα. Και απ' την άλλη, μην πιστεύεις ότι μαθαίνοντας πολεμικές τέχνες μπορεί να έχεις εγκύμναση. Η διαφορά ποια είναι. Η διαφορά είναι πολύ, πολύ απλή να τη σκεφτείς. Κάνεις. Ότι αυτοάμυνα μαθαίνεις από κάποιο συγκεκριμένο, ενώ γυμναστική μπορείς να κάνεις και μόνος σου. Εντάξει, μπορεί να πας στο γυμναστήριο ή οτιδήποτε άλλο να γυμναστείς, να κάνεις, οπότε να υπάρχει μια κατάσταση στην όλη. Έτσι, ότι ταυτόχρονα μαθαίνεις πολεμική τέχνη και γυμνάζεις. Αν δεν επιλέξεις όμως να κάνεις το σπορ που θα το κάνει, ή το μαχητικό σπορ ή οτιδήποτε είναι αυτό, δεν θέλω να ονοματίζω κάποια πράγματα γιατί προσωποποιώ καταστάσεις και δεν μου αρέσει καθόλου. Μιλάω γενικά, αλλά πάντα όταν απευθύνομαι σε σένα, καταλαβαίνεις γιατί πράγμα μιλάω. Να το κάνεις. Άρα, έχοντας ένα μαχητικό σπόρο, οποιοδήποτε είναι αυτό, χωρίς να το ονομάσω, να το κάνεις, δεν έχεις αυτοάμυνα. Και επίσης, όταν κάνεις αυτοάμυνα, δεν έχεις μαχητικό σπόρο, δεν έχεις άθλημα. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα δύο πράγματα να συμβαδίσουν. Είναι δύο δρόμοι παράλληλοι που δεν συναντιούνται πουθενά, ούτε θα συναντηθούν ποτέ. Άρα, επιλέγεις ποιον δρόμο θα περπατήσεις από τους δύο. Δεξιά-αριστερά δεν έχει σημασία που θα βάλουμε την πολεμική τέχνη, το μαχητικό σπορ να το κάνεις. Σημασία έχει ότι αυτά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο ένας δρόμος προχωράει από εδώ και ο άλλος δρόμος προχωράει. Δεν υπάρχει σύγκληση αυτών των δύο πραγμάτων. Πάντα θα είναι διαφορετικά να το κάνεις. Άρα η σωστή επιλογή έχει να κάνει με τα κριτήρια τα οποία θα βάλεις εσύ και στο τέλος, ό,τι και να αποφασίσεις, κανένας δεν σου πει αν είναι λάθος ή σωστό. Ούτε καν εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή για την επιλογή
τη τέχνη του άλλου, δεν μπορεί να σου πω ότι κάνει λάθο ή σωστό. Αυτό να το κρίνει μόνο σου. Αν έχει επιλέξει σωστά ή λάθο, αμάλλον με την δεδομένη στιγμή. Αν θα έρθει κάποια στιγμή που θα χρειαστεί να κάνει αυτοάμυνα, αν θα μπορέσει πραγματικά να κάνει αυτό που έμαθε, θα είσαι ευτυχισμένο και θα είσαι καλά. Ή απ' την άλλη, ας πούμε, όταν θα θέλει να κάνει κάποια άλλα πράγματα και δεν θα μπορεί να τα κάνει βάσει τη πολεμική τέχνη που επέλεξε ή οτιδήποτε άλλο έγινε αυτό, να το κάνει πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένο. Γενικά, ό,τι και να κάνουμε, ποτέ δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, κάνουμε το ένα, θέλουμε το άλλο. Κάνουμε το άλλο, θέλουμε το ένα. Πάντα πηγαίνει έτσι το να συμβαδίσει. Απλά αυτό που λέω εγώ είναι και ουσιαστικά είναι αυτό που θα σου πω για να κλείσω για σήμερα. Είναι ότι πολεμική τέχνη δεν μπορεί να κάνει παντού. Γυμναστική όμω μπορεί να κάνει παντού. Να το κάνει. Επέλεξε σωστά για να μην το μετανιώνει αργότερα. Θα βρίσκομαι εδώ σχεδόν καθημερινά. Περιμένω ερωτήσεις για να απαντήσω σε κάποια θέματα από αυτά που έχω πει. Σίγουρα θα σου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες. Είμαι εδώ για να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις. Στα επόμενα βίντεο που θα κάνω θα μπορέσω να απαντήσω σε ερωτήσεις σας να κάνετε. Οπότε κάντε τις ερωτήσεις από κάτω και κάντε εγγραφή στο κανάλι ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα επόμενα βίντεο τα οποία θα κάνω, τα οποία όπως είπα θα έχουν σχέση με πολεμικές τέχνες και κάποιες φορές ίσως και όχι θα το κάνω. Είναι καλό να υπάρχει μία συνεργασία για να μπορεί να υπάρχει μία εξέλιξη. Βρίσκομαι εδώ για να απαντήσω πράγματα και να βοηθήσω κάποιους να πάρουν σωστές αποφάσεις και ίσως κάποιοι από αυτούς αργότερα που θα ακούσουν αυτά τα πράγματα και θα τα κάνουν ίσως που είναι να είναι καλά ο άνθρωπος που τα είπε και βοήθησε να πάρω μια σωστή απόφαση. Μην ξεχνάτε σχόλια από κάτω, εγγραφή, τα λέμε.